κάτω από το μικροσκόπιο του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται αύριο το απόγευμα η νέα επιδημιολογική μας εικόνα. Υπό το φως της λήξης την ερχόμενη Κυριακή του 15ήμερου lockdown. Το ενδιαφέρον εκ των πραγμάτων εστιάζεται στα σχολεία και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο τελειόφοιτοι μαθητές, όλοι ανεξαιρέτως, θα καταφέρουν να λάβουν μέρος στις πανκύπριες εξετάσεις. Ζήτημα που θα απασχολήσει ευρέως στις 11:30 το πρωί αύριο κοινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΤ και ΟΛΤΕΚ και του Υπουργού Παιδείας, ώστε ο πρόδρομος προδρόμου να είναι σε θέση το απόγευμα της ίδιας μέρας να βάλει στο τραπέζι του Υπουργικού συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε καταρχήν κάνει κάποιες σκέψεις και συζητήσεις με τον Υπουργό. Δρονούμαστε στα θέματα όπου θα δώσουν εξετάσεις πανκύπριες τελικές τα παιδιά που τυχόν θα έχουν τον κορονοϊό ή θα είναι επαφές της ασθένειας αυτής. Και από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα συζητήσει και αποφασίσει, θα λειτουργήσουν ειδικοί χώροι αναφοράς, όπου θα γίνεται η επίβλεψη με νοσηλευτικών προσωπικών. Ταυτόχρονα στο τραπέζι της συζήτησης βρίσκεται και το ενδεχόμενο εκπαιδευτικοί να μπορούν, εάν το επιθυμούν, να βρίσκονται μεν σε απόσταση, αλλά να μπορούν να επιβλέπουν τους τελειόφοιτους μαθητές. Συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα ώστε να υπάρχει ασφάλεια και να γίνουν οι εξετάσεις κανονικά, διότι η θέση μας και εμάς και του Υπουργείου είναι κανέναν παιδί να μην χάσει τις πανκύπριες εξετάσεις λόγω κορονοϊού. Επικρατέστερο σενάριο επίσης η επιστροφή στις τάξεις όλων των μαθητών την ερχόμενη Δευτέρα, με τον Υπουργό Παιδείας να δηλώνει αυτή του την επιθυμία και τις προηγούμενες μέρες. Την ίδια ώρα ο κύριος Προδρόμου θα επιχειρήσει πριν από την αυριανή συνεδρία του Υπουργικού να σκιαγραφίσει την όλη κατάσταση, ώστε να είναι σε θέση να βάλει στο τραπέζι συγκεκριμένες και ξεκάθαρες εισηγήσεις. Εκείνο που προσανατολιζόμαστε είναι παράταση της χρονιάς για κάποιες μέρες, δηλαδή αντί να τελειώσουν τα μαθήματα τέλος Μάη να πάμε μέχρι 10 του Ιούνιου, εξετάσεις με επαναλήψεις για τα παιδιά. Πάντοτε επέδειξε υπό την αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων για την αποφυγή οποιονδήποτε νέων δυσάρεστων καταστάσεων.